Πραγματικό τη υπόθεση, ας μας πει και ο κύριος Αλεξανδρές, θα περιμένω κι εγώ. Την κουβέντα ξέρω την επιχειρηματολογία, αλλά στο ότι είναι ένας άδικος φόρος και αναδεικνύει, όπως και να το πεις, ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα. Θα τον καταργήσει. Αναδεικνύει ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα. Τι θα τον αντικαταστήσει. Ναι. Λοιπόν, γιατί... Αναδεικνύει όμως, κύριε Σωμόπουλε, με συγχωρείτε, και ναι. Ένα μείζον κοινωνικό πρόβλημα. Ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεν μπορεί να πληρώσει, δεν έχει χρήματα να πληρώσει ούτε έμφυα, ούτε τα γλίσχρα. Και σε καθεστώς εμπεγμού που είναι το εισόδημα, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, σας παρακαλώ, τους είδαμε, τους πίνακες κάνετε αναλυτική δουλειά. Με 350 ευρώ μπορεί να ζήσει η οικογένεια με ένα παιδί, γιατί αυτό είναι ο καλύτερος. Πείτε μου, σας παρακαλώ. Τώρα δεν έχει ούτε 350 ευρώ. Μιλάμε για ένα νόμο που καταγγέλνουν ακόμα και βουλευτές Νέας Δημοκρατίας, κύριε Φλεύρο, ο κύριος Παυλόπουλος. Ούτε και προεκλογικό, ούτε και προεκλογικά δεν στέκει, αν έλεγε ότι είναι προεκλογικό. Δηλαδή ο κόσμος τώρα καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να ζήσει κύριε για το Μάρτιο τώρα. Για τον έφυγε ένα επειδή εσείς είσαστε εδώ πέρα και θα μπορέσετε να μιλήσετε, γιατί μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα. Κύριε Αλεξανδρή, πείτε μας λιγάκι το σκεπτικό και την προσφυγή που θα κάνει ο Διηγορικός Σύλλογος για τον έμφυα. Και πάλι καλή σας μέρα. Καλημέρα. Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, αλλά και γενικότερα η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, επισημαίνουν μία σειρά αδικιών από την εφαρμογή του ενιαίου φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας ακινήτων, η οποία κατατείνει και σε πρόδειλη αντισυνταγματικότητα. Θέλω να γίνω απόλυτα συγκεκριμένος. Από ποια νομοθεσία ανά τον κόσμο και ιδιαιτέρως από ποια νομοθεσία που ισχύει στο χώρο της Ευρώπης προκύπτει ότι μπορεί να επιβληθεί φόρος σε ακίνητο αγνοώντας την φοροδοτική ικανότητα του πολίτη. Αν δηλαδή ο πολίτης μπορεί να πληρώσει τον φόρο. Δεύτερον, εάν μπορεί να παραχθεί εισόδημα οποιοδήποτε από το ακίνητο. Και τρίτον, αν μπορεί να επιβληθεί φόρος σε πολίτη ανεξαρτήτως της εισοδηματικής του κατάστασης. Ο συγκεκριμένος νόμος πάσχει κατά το εξής. Αγνοεί τον στοιχειώδη κανόνα ότι δεν νοείται φορολόγηση απρόσωδης ακίνητης περιουσίας, διότι με αυτό τον τρόπο καταλήγουμε σε δίμευση. Η βάση του συγκεκριμένου νόμου, όπως όλοι πολύ καλά γνωρίζετε, βασίζεται σε ένα δεδομένο στις αντικειμενικές αξίες. Όμως όλοι πάλι γνωρίζετε ότι οι αντικειμενικές αξίες είναι ψευδείς. Είναι υπερτιμημένες. Είναι δύο και τρεις φορές πάνω από τις πραγματικές. Δεν είναι ισχυρισμός κάποιου. Νομοθετικά προβλέπεται αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών ανά διετία. Ναι, και έχουν αναλλάξει το 2007, από το Μάρτιο. Νόμιμη υποχρέωση του κράτους. Ερωτάτε, είναι συνεπές το κράτος έναντι της υποχρέωσης το οποίο, έναντι της υποχρέωσης την οποία έθεσε το ίδιο στον εαυτό του? Η απάντηση είναι όχι. Έχουμε 7 χρόνια να ελέγξουμε την πραγματικότητα που ισχύει στις αντικειμενικές αξίες. Μπορώ να κάνω μια παρέμβαση. Είχε δεσμευτεί από τον κύριο Χρυσοχοίδη. Σύμφωνα με απάντηση του κυρίου Όλη Ρεν, είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση. Σε εσάς την είχε κάνει. Ναι, ότι μέχρι το τέλος του 2013. Ναι, όχι, συμπληρώνω ότι έπρεπε να είχε κάνει αναθεώρηση επανεξέταση των αντικειμενικών αξιών. Και τώρα πάνε για το 2016. 2016 όμως γίνονται αυτά που λέει ο κύριος Αλεξανδρής. Κύριε Αλεξανδρή, για συνεχίστε να μας πείτε, γιατί έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτά που μας περιγράφετε, αυτά που μας λέτε. Έχουμε δηλαδή, για να καταλήξω, μία εφαρμογή ενός νόμου κατά παράβαση των νομίμων υποχρεώσεων του κράτους. Έπρεπε δηλαδή το κράτος να έχει επανελέγξει, να έχει αναπροσαρμόσει τις αντικειμενικές αξίες και κοφεύει. Όλη λοιπόν η συζήτηση για τον έμφυα νομίζω ότι στερείται ενδιαφέροντος αν δεν αναδιαταχθούν οι αντικειμενικές αξίες. Όλα